Θέλουμε να σας εκφράσουμε την αγανάκτηση αλλά και την αγωνία μας. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αναμέναμε και εμείς και οι μαθητές να ανοίξουν τα σχολεία άμεσα, βλέπουμε ότι αυτό δεν πραγματοποιείται. Το άμεσο αλλά ασφαλές άνοιγμα των σχολείων ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Οι ελπίδες που είχαν δώσει το προηγούμενο διάστημα ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, πέρα από το γεγονός ότι δεν επαληθευτήκαν στην πράξη, φανερώνει και μια αδυναμία αυτή τη στιγμή τόσο της κυβέρνησης όσο και του Υπουργείου να εκμεταλλευτούν τις ημέρες που τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Κατά τη διάρκεια επίδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, οι γονείς ζήτησαν η πολιτεία να διασφαλίσει πως τα σχολεία δεν θα ανοίξουν απλά για να κλείσουν άμεσα. Να προσλάβουν προσωπικό, εκπαιδευτικό και λοιποπροσωπικό όπως οι καθαρίστριες, ώστε το άνοιγμα των σχολείων να μας βρει καλύτερα προετοιμασμένους και να αποφύγουμε ένα μελλοντικό κλείσιμο. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει και ένα καινούριο κλείσιμο είναι πρώτον πυλών. Προβληματισμός επικρατεί και για τα self-test που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Self-test είναι μονάχα μία ελπίδα αφού στην πράξη ούτε έχουν αγοραστεί ακόμα, ούτε έχουν αποδοθεί στις οικογένειες, αλλά ακόμα και όταν αυτό συμβεί, κανείς μας δεν είναι έτοιμος ούτε να τα χρησιμοποιήσει, ούτε όμως και στην πράξη να ξέρουμε ότι αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει. Αξίζει να σημειωθεί πως αύριο Παρασκευή οι γονείς θα πραγματοποιήσουν ανάλογη διαμαρτυρία και στο Δήμο Ηρακλείου.